τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οδυνηρά σενάρια στο τομέα της υγείας με το αρμόδιο Υπουργείο να μελτά τρόπους για εξοικονόμηση 70 εκατομμυρίων προκειμένου να μην τεθεί θέμα έλλειψης φαρμάκων διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας. 70 εκατομμύρια που υπάρχουν εκεί δεν ξέρω από πού βγήκαν. Ίσως ε, ε, διέρευσαν πληροφορίες ότι πιθανόν να είναι μειωμένο ο, ο προπολογισμό του Υπουργείου. Εμείς έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία τέτοια που θα τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι. Ο υπουργό ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει επάρκεια τόσο σε φάρμακα όσο και σε αναλώσιμα. Υπάρχει πλήρης επάρκεια όσον αφορά τα φάρμακα. Οι όποιε αποφάσει ληφθούν δεν θα είναι ει βάρο τη δημόσια υγεία, διαμενεί ο Πέτρο Πετρίδη, ο οποίο θα έχει αυτή τη βδομάδα συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, με σκοπό να συζητήσουν τον προπολογισμό του Υπουργείου. Για να δούμε πώ μπορούμε να περιορίσουμε τι δαπάνε αλλά χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τον οποιοδήποτε ασθενή ή αν θέλετε το όλο σύστημα της η παρεχόμενης ιατροφορμαγευτικής περίθαλψης. Υπάρχουν κάποιες εισηγήσει για μείωση κάποιων λειτουργικών δαπανών οι οποίες όμως δεν είναι τε, ε, τελικές. Ο Υπουργό Υγεία δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στηρίζεται και στις διαπιστώσεις τη Τρόικας, σύμφωνα με τι οποίες οι δαπάνη για την υγεία στην Κύπρο είναι χαμηλή και οποιασδήποτε περικοπέ δεν μπορούν να γίνουν στον προπολογισμό.